Η αναταραχή στη Βενεζουέλα κλιμακώνεται ακόμη περισσότερο μετά την επίθεση με ελικόπτερο στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας αλλά και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Νικολάς Μαδούρο έκανε λόγο για απόπειρα πραξικοπήματος, ενώ την ίδια στιγμή ο Όσκαρ Πέρεθ, πιλότος της αστυνομίας που πραγματοποίησε την επίθεση, ανακοίνωσε μανιφέστο επανάστασης μέσω του Instagram. Είμαστε μια συμμαχία στρατιωτικών, αστυνομικών και πολιτών. Θέλουμε την ισορροπία απέναντι σε αυτή τη μεταβατική και εγκληματική κυβέρνηση. Δεν ανήκουμε ούτε στηριζόμαστε σε πολιτικά κόμματα. Είμαστε εθνικιστές, πατριώτες και θεσμικοί. Είπε μεταξύ άλλων ο Πέρεθ, που κάλεσε σε ξεσηκωμό όλους τους πολίτες της Βενεζουέλας με στόχο να ρίξουν τον Νικολάς Μαδούρο και να προκηρυχθούν εκλογές. Από την πλευρά του Μαδούρο αποκήρυξε την προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησής του, λέγοντας πως πολύ σύντομα θα συλληφθούν οι υπαίτιοι και πως ό,τι δεν πέτυχε με τις ψήφους θα το πετύχει με τα όπλα. Ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών Μιγγέλε Ροντρίγκες Τόρες απειλείται με σύλληψη, καθώς η κυβέρνηση λέει πως ο πιλότος του ελικοπτέρου ήταν στενός του συνεργάτης. Την ίδια στιγμή, η ελεγχόμενη από την Αντιπολίτευση Εθνοσυνέλευση πολιορκήθηκε επί 5 ώρες από παραστατιωτικές ομάδες, φιλικά προσκύμενες στον Νικολάς Μαδούρο.